Σήμερα οι ιστορίες οι οποίες θα σας διηγηθούμε έχουν τίτλο «Εξομολογήθηκες, μετανόησες, μετάλαβες, άραγε θα σωθείς» και θα σας αναφέρουμε δύο περιστατικά τα οποία αφορούν το μυστήριο της εξομολογήσεως και της Θείας Μεταλήψεως λίγο πριν το θάνατο. Και θα δούμε ότι δύο άνθρωποι, τους οποίους συνέβη και αυτό, τι κάνανε λάθος και τελικώς κολλαστήκανε και δεν σωθήκανε. Οι ιστορίες είναι παραμένες από το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία» του Αγαπίου Λάμπδου του Κρητικού, ένα ψυχοφελέστο βιβλίο που σας έχουμε ξαναπεί. Η πρώτη μας ιστορία συνέβη σε ένα μοναστήρι γυναικείο. Εκεί ήταν κάποια μοναχή η οποία αγάπησε ένα νέο, ο οποίος νέος ερχόταν στο μοναστήρι πολλές φορές για να επισκέπεται την αδελφή του, η οποία η αδελφή του εμόναζε εκεί σε εκείνο το μοναστήρι. Η ρηθίσα μοναχή τον είχε ερωτευτεί πολλές φορές που τον έβλεπε και ήθελε να κάνει το να κάνει και το σκέψη της αυτή πράξη, δηλαδή να αμαρτήσει μαζί του, αλλά δεν τη βόλεψε ποτέ ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος, καθότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Μετά από κάποιο καιρό ασθένησε βαρέως και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες της και μετέλαβε και τον Θείο Μυστήριο και τελεύτησε. Ποιο ήταν το λάθος της? Ότι δεν είπε τη συγκεκριμένη αυτή σκέψη που είχε, την ισχυρή επιθυμία. Και η ηγουμένη, η οποία ήταν θεία της συγκεκριμένης μοναχής και επειδή την αγάπησε πάρα πολύ, γιατί είχε έρθει από πολύ μικρή στο μοναστήρι, έκανε τα μνημόσυνά της και ιδιώτες του Κυρίου να της φανερώσει σε ποιο τόπο την κατέταξε με πολλές νηστείες και προσευχές, και μετά από λίγο καιρό της φανερώθηκε η ανιψιά της, η μοναχή, σε ένα σκοτεινό και δυσόδη τόπο, πραγματικά άσχημο, και της είπε: «Μάθε μήτερ ότι κουλάστηκα». Δε σάστησε και της λέει: «Μα πώς κουλάστηκες εσύ που από τόσο μικρή ηλικία έρθεσαι στο μοναστήρι σου, είναι παρθένος του, ποτέ λέει φύλαξες όλες τις τάξεις μοναδικής πολιτείας, πώς δεν κουλάστηκες, πες μου τον λόγο». Και η μοναχή της είπε τον λόγο, ότι για αυτόν τον λόγο κουλάστηκα. Αυτή λέει: «Δεν το πιστεύω», λέει, «ότι ο Πανάγαθος Θεός για μια αμαρτία», λέει, «η οποία της σκέψε όσο, η οποία δεν την τέλεσες και πράξη», λέει, «να σε κουλάσει», λέει. «Δεν το πιστεύω». Και η κουλασμένη μοναχή της απάντησε και της είπε: «Μάθε μήτερα ότι δικαίως κουλάστηκα», λέει, «γιατί πολλές φορές επόρνευσα με τη σκέψη μου και αν μου δινόταν ο κατάλληλος τόπος και όλη η ώρα, σίγουρα», λέει, «θα έκανα και έργο την επιθυμία μου αυτή. Γι' αυτό και δικαίως ο Θεός με κόλασε. Και μάθε πως πολλοί κοσμικοί, αλλά όχι μόνο κοσμικοί, αλλά και μοναχοί κολλάζονται γιατί δεν εξαγορεύουν όλες τις αμαρτίες τους, αλλά αποκρύπτουν ορισμένες στην ιερά εξομολόγηση και αυτό και μένουν και βαραίνουν την ψυχή». Και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο βέβαια είναι κάπως διαφορετικό, αλλά αφορά πάλι την ιερά εξομολόγηση λίγο πριν το θάνατο. Ήταν ένας επίτροπος, ο οποίος αυτός ήταν συγγενής με τον Δεσπότη σε μια μεγάλη Μητρόπολη. Αυτός πάλι είχε, ενώ ήταν επίτροπος της Εκκλησίας, δυστυχώς έπεφτε στο πάθος της πορνείας και πόρνευε πολλές φορές. Και χωρίς να έχει φόβο Θεού, με την πρώτη ευκαιρία πόρνευε και εμίχευε. Έφτασε και αυτόν η ώρα του θανάτου. Αυτός θέλησε να εξομολογηθεί και όντως είπε όλες τις αμαρτίες του, όλες τις αμαρτίες του είπε, δεν άφησε κάποια να μην πει, και έκλαιγε και όλες ώρα έκανε, και αφού μετάλαβε μετά από λίγο καιρό και αυτός
μετελέτησε, δηλαδή πέθανε. Ο δεσπότης εκεί ήταν κατά κάποιο τρόπο χαρούμενος, γιατί σαν να είχε επαναπαυτεί στην αισθήση ότι σώθηκε ο συγγενής του επίσκοπου, ο επίτροπος. Και καθότι αυτός είχε και εξομολογηθεί και μετανοήσει, γιατί τον είδε ότι έκλαιγε και μετέλαβε και των θείων μυστηρίων, δηλαδή έκανε τα πάντα σωστά. Και σε αυτό φανερώθηκε σε όραμα ο επίτροπος και του είπε ότι κουλάστην βαρέως. Και του λέει, μα πώς σε κουλάστηκες βαρέως, αφού εσύ εξομολογήθηκες, μετάλαβες, είπες όλα τα αμαρτήματά σου, τι ήταν αυτό που σε κόλασε. Λέει, όντως έχεις δίκιο, λέει, Άγιε Δέσποτα, όλα τα αμαρτήματά μου τα είπα, έκλαψα κιόλας εκεί, αλλά το κακό για μένα ήταν, δεν έκλαψα, λέει, από μετάνοια, αλλά από φόβο, το φόβο του θανάτου, και μάθε πως αν μου δίνει ο Θεός κι άλλο χρόνο να ζήσω, πάλι θα έπεφτα, λέει, στα πρώτερά μου αμαρτήματα, στον πρώτερό μου βίο, γιατί δεν μίσησα αυτόν, αλλά αγαπούσα και μόνο από το φόβο του θανάτου εκείνη την ώρα έκλαιγε, και αν θα ζούσε θα συνέχιζε πάλι τον ίδιο βίο του. Αυτά τα δύο περιστατικά είναι της εξομολογήσεως και εύχομαι, αγαπητοί μου φίλοι, να ωφεληθείτε.